Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε τον Κύριο πάντοτε. Πιστοί στο ραντεβού μας. Με τη χάρη και με την ευλογία του Κυρίου και σε αυτή την εκπομπή θα προσεγγίσουμε το ιερότατον, αγιότατον και θεοπαράδοτον μυστήριο του Ιερού Βαπτίσματος. Το μυστήριο που μας συνδέει με τον Χριστό και μας καθιστά μέλη της Αγίας αυτού Εκκλησίας. Κάνουμε επαναλήψεις προκειμένου κατά τον καλύτερον τρόπο να εμπεδώσουμε τα βαθύτερα μηνύματα. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Βασική και σημαντική προϋπόθεση σωτηρίας είναι, αδελφοί μου, το Άγιον Βάπτισμα, όπου μαζί με το Άγιον Βάπτισμα τελείται και το μυστήριο του Αγίου Χρίσματος, το οποίο, κύριε Σκόντα, θα παραλείψουμε. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ και πάλι, Θεοφιλέστατε, για την φιλοξενία. Για να ασχοληθούμε ειδικά με το μυστήριο του Αγίου Χρίσματος. Είδαμε τι σημαίνει η τριτή κατάδυσης και ανάδυσης μέσα στο νερό, συμμετοχή στον θάνατο και στην Ανάσταση του Κυρίου μας και εις το όνομα της Αγίας Τριάδος, σύμφωνα με την εντολή που έδωσε ο Κύριος στους Αγίους Αυτού Μαθητάς και Αποστόλους, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μόνον αυτός ο οποίος έχει βαπτιστεί έχει δικαίωμα να συμμετάσχει και στα άλλα μυστήρια, αλλά και στην εν γέννη λειτουργική ζωή της Αγίας μας Εκκλησίας. Πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί μου, πάρα πολύ, διότι, κύριε Σκόντρα, συναντώμε σήμερα ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι δεν έχουν βαπτιστεί. Αμέλησαν οι γονείς, αδιαφόρησαν οι γονείς, επηρεάστηκαν οι γονείς λέγοντας ότι να επιλέξει το παιδί όταν έρθει σε ηλικία και να βαπτιστεί αν το παιδί το θελήσει. Και ξέρετε τι συμβαίνει, αδελφοί μου, είναι μία πλάνη του πειρασμού, διότι τον νήπιο βαπτισμό τον συναντάμε από τις πρώτες ημέρες της Εκκλησίας, όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι εβάπτισα τον Στεφανά οίκον. Μέσα λοιπόν στο σπίτι μικρά παιδιά θα υπήρχαν και μικρά παιδιά. Θέλουμε δηλαδή να εξασφαλίσουμε τη σωτηρία και ρωτώ, για να μπούμε στο θέμα μας, και ρωτώ, όταν πρόκειται να κάνουμε ένα εμβόλιο στο παιδί, περιμένουμε να ενηλικιωθεί για να επιλέξει μόνο του το παιδί αν θα δεχτεί το εμβόλιο, τα φάρμακα, μια θεραπεία ή αν χρειαστεί νοσηλεία? Όχι, είναι η απάντηση. Έτσι λοιπόν και η Εκκλησία θέσπισε και καθιέρωσε τον νήπιο βαπτισμό για να γίνει το παιδί μέλος της Εκκλησίας. Άλλωστε θυμίζει τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό που παρότρινε τους γονείς να βαπτίζουν μετά το σαραντισμό τα παιδιά για να μπορούν να κοινωνούν, να μπορούν να εκκλησιάζονται. Έχουμε και άλλο επιχείρημα, Θεοφιλέστατε, η γλώσσα. Αφήνουμε το παιδί να μεγαλώσει, να επιλέξει ποια γλώσσα θα μιλάει? Δεν θα του διδάξουμε αμέσως από την πρώτη στιγμή τα ελληνικά? Τελικά τι είναι η βάφτιση, τι είναι η γλώσσα? Είναι τρόπος ζωής, τρόπος επικοινωνίας που χρειάζεται από την πολύ μικρή ηλικία. Τρόπος επαφής, τρόπος να ζήσει κανείς όπως πρέπει. Άρα δεν κάνουμε τέτοια βήματα για τη γλώσσα, όπως είπατε πολύ ωραία, για την ιατρική, για την νοσηλεία. Αμέσως πέφτουμε να προσφέρουμε θεραπεία. Θεραπεία είναι και η βάφτιση. Τρόπος ζωής είναι και η βάφτιση. Γι' αυτό στη Μητρόπολη των Πατρών γίνεται μία προσπάθεια κυρίως να βαπτίζονται τα παιδιά των Ρωμά. Και δόξα τω Θεώ, στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών κάνουμε πάρα πολλές βαπτίσεις. Ο Σεβασμιότητος στην Κάτω Αχαγιά και αλλού, στο Ναό του Αγίου Νεκταρίου, πάρα πολλές βαπτίσεις. Διότι συμβαίνει τούτο. Κάποιο παιδάκι να στενήσει, να υπάρξει ένα τύχημα και μετά ζητούν ακολουθίες για τα υπόλοιπα. Και δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα. Ή ζητούν ευχούλες, ή ζητούν ένα ευχέλαιο. Πώς θα κάνουμε ευχέλαιο
σε ένα αναβάπτιστο. Πώς θα διαβάσουμε ευχούλες σε ένα αναβάπτιστο? Καταλάβατε, αδελφοί μου? Γι' αυτό τα παιδιά τα βαπτίζουμε νωρίς, γίνονται μέλη Χριστού, γίνονται μέλη της Εκκλησίας, κοινωνάμε τα παιδιά και τα παιδιά αγιάζονται μέσα από τη ζωή της Εκκλησίας μας. Είμαστε, Θεοφιλές, στο σημείο που εξέρχεται ο βαπτιζόμενος από την Κολυμβήδρα μετά την τρίτη κατάδυση και άνοδο, και λέει λοιπόν εδώ το κείμενο, αφού παραλείψουμε βέβαια το, για σήμερα το χρήσμα: ενδύεται ο δούλος του Θεού ή η δούλη του Θεού χιτώνα δικαιοσύνης εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ενδύεται. Τι φοράει, τι ενδύεται? Χιτώνα δικαιοσύνης. Τι σημαίνει εδώ δικαιοσύνη? Σημαίνει αρετή. Λένε οι αρχαίοι, και το υιοθέτησε αυτό η Εκκλησία, δικαιοσύνη εστίν συλλήβδιν η αρετή. Με μία λέξη, δικαιοσύνη είναι η αρετή. Άρα λοιπόν ο βαφτιστής, μετά την τρίτη άνοδο από το νερό του βαφτίσματος, ενδύεται την αρετή και υποχρεούται από εδώ και πέρα, αφού εξήλθε από εκεί καθαρός ανένοχος, να κρατήσει την ψυχή του με αγώνα καθαρή, λευκή, ανένοχη. Το ένδυμα της αρετής, ο δούλος του Θεού, ενδύεται ο δούλος του Θεού, δηλαδή το παιδί του Θεού. Έτσι. Ξέρετε τι είναι, αδελφοί μου, να είμαστε, να ονομαζόμαστε, να αποκαλούμεθα παιδιά του Θεού? Υπάρχει μεγαλύτερα ευλογία από αυτή? Οι βαπτιστέντες να ονομαζόμαστε παιδιά του Θεού. Και μάλιστα λοιπόν παιδιά, αυτό, φωτεινά παιδιά, φωτεινά παιδιά, καθαρά παιδιά, λάμποντα παιδιά, ακτινοβολούντα. Γιατί εδώ λέμε το τροπάριο, χιτώνα μη παράσκουμη φωτεινών, ο αναβαλόμενος φως ο σημάτιον, πολυέλεε Χριστέ ο Θεός ημών. Χιτώνα παράσκομαι φωτεινών. Χιτώνα, δηλαδή, κύριε, χάριζέ μου φωτεινό. Ναι, ο αναβαλόμενος φως ο σημάτιον, εσύ που φοράς το φως σαν να είναι ρούχο σου. Δηλαδή σε όλος ένα φως, Κύριε. Αυτό το φως να μου το δώσεις και εμένα τώρα που έχω βαπτιστεί. Θαβόρ. Φορούσε ρούχα ο Χριστός, αλλά τα ρούχα τα κάλυψε το φως την ώρα της μεταμορφώσεως. Και έγιναν κατάλευκα το πρόσωπο του Κυρίου όπως το φως, και εκεί στο θαβόρ, ανοίγουμε μια παρενθεσούλα, αποκάλυψε ο Κύριος τη δόξα του τόση όσοι μπορούσαν να καταλάβουν οι μαθητές του. Και ο σκοπός του ανθρώπου είναι ακριβώς να φτάσει στο θαβόρ, στη θέα του Θεού, στη θέωση. Ναι. Αυτό που είπε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, τι ωραίο, πράξεις εστί θεωρίας επίβασης. Η πράξη, το ήθος, ο βίος, πρέπει να γίνει σκαλή, αναβαθμός, για να φτάσεις στη θεωρία, δηλαδή στο να δεις το Θεό, το φως του Θεού. Αυτή είναι η ακροτελεύτια πράξη του ανθρώπου, να δει το φως του Θεού μέσα από το βίο του, μέσα από τη βιωτή του. Και αυτό το ένδυμα το πρώτο που φοράμε στον νεοφώτιστο, να λέμε στον νεοφώτιστο, δεν ίδια είναι η στη νεοφώτιστο, είναι κατάλευκο. Είναι κατάλευκο. Λάμπη, αστράφτη, ακτινοβολή, όπου μαρτυρεί και την καθαρότητα του νεοβαπτιστέντος, της ψυχής. Είναι το ένδυμα της ψυχής. Και πρέπει να έχουμε αυτή την συνέστηση, αδελφοί μου, να έχουμε αυτόν τον χιτώνα του βαπτίσματος καθαρό. Μα θα με ρωτήσετε, είμαστε άνθρωποι. Ο σάρκα φορούντες δεν πίπτωμεν. Τον κόσμο νικούντες δεν πίπτωμεν. Εξενεργίας του διαβόλου δεν πίπτωμεν, ναι. Γι' αυτό έχουμε το λουτρόν της συνειδήσεως. Χαίρε λουτήρ εκ πείνων συνείδηση. Γι' αυτό έχουμε το δεύτερο βάπτισμα, που είναι το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Γι' αυτό λοιπόν μετά το Άγιον Βάπτισμα, η αγάπη και η ασπλαχνία του Κυρίου μας χάρισε το δεύτερο βάπτισμα, το Άγιον και ιερό μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως. Βλέπουμε εδώ, δεν είναι τυχαία, βλέπετε, η παραβολή. Όπου καλό το φως, όπου το κακό το σκότος. Για ποιο λόγο? Το φως ζωογονεί, ομορφαίνει. Εκεί ανθίζει η γη, ενώ όπου υπάρχει σκοτάδι ούτε τα χρώματα φαίνονται. Όπου υπάρχει σκοτάδι, ακόμα και το λευκό χρώμα φαίνεται σκοτεινό. Που σημαίνει ότι πράγματι η Εκκλησία εδώ έδωσε μια πολύ ωραία εικόνα να την κατανοήσουν οι άνθρωποι. Θέλεις να είναι τα πράγματα ζωηρά, ζωντανά, λοιπόν θα είσαι με το φως, θα είσαι με το καλό,
θα είσαι με το φως του Θεού. Δεν θα πας με το σκοτάδι. Όπως για το σώμα μας έχουμε τα ενδύματα, διανακαλύπτουμε την γύμνωσή μας, διότι είμαστε μεταπτωτικοί άνθρωποι. Στον παράδεισο ήσαν γυμνοί οι πρωτόπλαστοι και ούκ ισχύνοντο, δεν εντρέποντο. Γιατί? Διότι υπήρχε η αγνότητα, υπήρχε η καθαρότητα, δεν είχε εισέλθει η πονηρία. Και οι χριστιανοί καλούμεθα αυτά τα ενδύματα να καλύπτουν το σώμα μας, αδελφοί μου. Είναι αυτή η κάλυψη μία ένδειξη της πνευματικότητος. Ότι υπάρχει παρουσία πλέον του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά, στην εσωτερική ζωή του ανθρώπου, και αυτή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μπορεί να φανεί ακόμα και στο πρόσωπο. Όπως πολλοί Άγιοι είχαν αυτή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος έκδηλη, έκτυπη και στο πρόσωπο. Ο δαιμονισμένος που συναντήθηκε με τον Κύριο, που ήταν ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής, ήταν γυμνός. Σε σπίτι δεν έμενε, αλλά στα μνήματα. Ημάτιον ούκαινε διδίσκετο. Και όταν ο Κύριος τον απείλαξε από την εξουσία του σατανά, ήταν δαιμονισμένος, αδελφοί μου. Άλλαξε. Και μετά ήταν σοφρονών και ηματισμένος παρά τους πόδας του Ιησού. Είδατε πως ο Χριστός αλλάζει τον άνθρωπο. Αυτός ο οποίος ήταν γυμνός, αυτός ο οποίος ήταν σε μια αθλία, αγρία κατάσταση, αυτός που έμενε στα μνήματα, αυτός πως άλλαξε, πως κοινωνικοποιήθηκε, πως ηρέμησε, πως γαλήνευσε. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος μπαίνει μέσα στην εκκλησία άγριος και γίνεται άγιος, ηρεμεί, γαλινεύει, τον επισκιάζει η χάρη του Κυρίου, η χάρη του Παναγίου Πνεύματος, η χάρη του Θεού. Γι' αυτό αδελφοί μου, να προσέχουμε ειρήστο εν παρόδο, να προσέχουμε και την ενδυμασία μας. Και όχι μόνο να είναι σεμνή η ενδυμασία μας εις το ναόν, που απαραίτητος θα πρέπει να είναι, αλλά και εκτός του ναού, εκτός του ναού. Αν θέλουμε να είμαστε παιδιά του Θεού, αν θέλουμε να είμαστε γνήσια παιδιά του Θεού, να προσέχουμε και την ενδυμασία μας, να μην είναι ενδυμασία προκλητική, να μην αποκαλύπτουμε μέλη του σώματός μας εις τρόπον ώστε να προκαλούμε σκανδαλισμό στους αδελφούς μας. Έχουμε, αδελφοί μου, ευθύνη. Θα μου πείτε, τα ενδύματα προσδιορίζουν την καθαρότητα της καρδιάς και της ψυχής. Ναι, και τα ενδύματα. Και η σεμνότητα, και πώς θα γελάσουμε, ναι, και πώς θα περπατήσουμε. Και γέλος οδόντων, το λέει, και περπάτημα. Και βήμα ποδός και γέλος οδόντων. Τα πάντα δηλούν τον άνθρωπο. Γι' αυτό πρέπει να ζούμε μέσα στη σεμνότητα, μέσα στην πνευματικότητα, την ορθόδοξη, μέσα στην ασκητικότητα. Να είναι όλα προς δόξαν Θεού. Θα κυκλοφορώ γυμνός, γυμνή. Είναι προς δόξαν Θεού ή είναι προς σκανδαλισμόν των αδελφών. Καταλάβατε, αδελφοί μου. Επανερχόμεθα λοιπόν στη στολή της ψυχής. Που είναι φωτεινή στολή. Αυτό να προσέξουμε, θεφιλέστατε. Δηλαδή λέει λοιπόν εδώ η βάπτιση, η ακολουθία του βαπτίσματος, ο βαπτιστής φοράει χιτόνα φωτεινό. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Απεκδίθηκε, έβγαλε τα ρούχα τα φθαρμένα, τον παλαιό άνθρωπο όπως λέγαμε, και τώρα τι φοράει? Φοράει λοιπόν την αρετή. Πώς εικονίζεται αυτή η αρετή? Με το χιτόνα της, το φωτεινό. Το λευκό χιτόνα. Και τονίζει με άλλον τρόπο πάλι το φως η ακολουθία. Δίνει, λέει, στον ανάδοχο ιερεύς λαμπάδα. Γιατί κρατάει λαμπάδα ο ανάδοχος την ώρα λοιπόν που θα γίνει σε λίγο ο χορός γύρω από την κολυμπήθρα? Διότι η λαμπάδα τι συμβολίζει? Τα φωτεινά έργα, τα οποία πρέπει να λάμπουν. Και όταν λάμπουν τα έργα μας, τα φωτεινά, μέσα από τη ζωή μας, τότε τα βλέπουν οι άνθρωποι και δοξάζουν τον Θεό που έκανε αυτόν τον άνθρωπο άξιο να παρουσιάζει τέτοια έργα. Ούτω λαμψάτο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσι τα καλά ημών έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Ούτω λαμψάτο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων. Τι είπε, κύριε Σκόντρα μου και αδελφοί μου αγαπητοί, ο Κύριος? Ημίσεσθε το φως του κόσμου. Και δεν το είπε κατά αποκλειστικότητα στους Αγίους Αποστόλους, αλλά το είπε σε όλους και για όλους, για εμάς τους χριστιανούς, για όλους εμάς που εκτός του ονόματός μας
κατά το Άγιον Βάπτισμα πήραμε και το όνομα του Χριστιανού. Ούτω λαμψάτω το φως ημών, έμπροσθεν των ανθρώπων. Να είμαστε φωτεινοί, ζωή μας να είναι φωτεινή, να είναι Αγία μπροστά στους ανθρώπους. Για να δοξάζεται ο υπουράνιος Θεός και Πατέρας. Ο οποίος έδωσε την ευλογία και τη χάρη και παρουσίασε τέτοια έργα φωτεινά ο Χριστιανός. Θυμάστε, λέγαμε και την άλλη φορά, η λαμπάδα, η δάδα είναι η ρίζα της λέξης δάσκαλος, διδάσκαλος. Τι κάνει ο δάσκαλος κανονικά και ο κάθε χριστιανός και φωτίζει και λιώνει υπέρ των άλλων. Αυτό να δώσει ο Θεός. Άρα, κληρικοί, γονείς, εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, κοινωνία, τι πρέπει να είμαστε, λαμπάδες. Λαμπάδες αναμένες που θα φωτίζουμε και συγχρόνως θα λιώνουμε. Η λαμπάδα, βλέπετε, ενώ φωτίζει, λιώνει. Αυτό είναι το χρέος, αυτό είναι το καθήκον. Για φανταστείτε να προσπαθούσαμε όλοι να είμαστε το φως του κόσμου, όπως είπε ο Κύριος. Πόσο πιο όμορφος, πόσο πιο ωραίος θα ήταν ο κόσμος, θα ήταν μια πρόγευση του παραδείσου. Τώρα προγευόμαστε την κόλαση. Γιατί προγευόμαστε την κόλαση? Διότι κάναμε στη ζωή μας κόλαση. Διότι φύγαμε από τον Θεό και όσο απομακρυνόμεθα από τον Κύριο της δόξης, τον Ιησού Χριστό, από την Εκκλησία, από την πνευματική και τη μυστηριακή ζωή, τόσο κάνουμε και τη δικιά μας τη ζωή κόλαση, αλλά και των άλλων των ανθρώπων κόλαση. Διότι χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται, είπε ο Ντοστογεύσκη. Χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται. Και όσο θα διώχνουμε τον Θεό από τη ζωή μας και όσο θα κάνουμε άθρησκη πατρίδα, άθρησκη κοινωνία, άθεη κοινωνία, τόσο οι συμπεριφορές θα μοιάζουν με τις συμπεριφορές των κτηνών και των δαιμόνων. Δεν είναι δικός μου τούτος ο λόγος, μην παραξηγήσετε. Διότι όταν ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον Θεό, τι γίνεται? Η χτήνος, η δαιμονιώδης, η χτηνώδης. Η δαιμονιώδης, η χτηνώδης. Τώρα μπορείτε να καταλάβετε γιατί ο άλλος πάει για διακοπές με τη σύντροφό του, όπως τα λέμε σήμερα, διότι ωραιοποιήσαμε την αμαρτία και τη σπρώχνει και πνίγεται και σκοτώνεται. Και ψάχνονται. Μα πώς? Ή ο άλλος πάει και πνίγει τη γυναίκα του. Ποιο φως λοιπόν έλειψε από τον άνθρωπο ο οποίος έκανε το φόνο, διέπραξε αυτό το έγκλημα? Ποιο φως έλειψε, θεωρείτε, από μέσα του ένα φως το οποίο πρέπει να το λέμε δημοσίως, σαν να παραλείπεται αυτή η λέξη. Το φως που λέγεται συνείδηση. Και την αποκαλούμε τη συνείδηση φωνή του Θεού και λέγεται η φωτισμένη συνείδηση αλάνθασος οδηγός στον ανθρώπο. Όχι η κάθε συνείδηση, η φωτισμένη συνείδηση, η οποία είναι φωτισμένη μέσα από τη μελέτη, μέσα από την προσευχή, μέσα από τις συμβουλές του πνευματικού. Τέτοια συνείδηση πρέπει να αποκτήσουν οι άνθρωποι. Αυτό το χαλινάρι, αν υπήρχε αυτή η συνείδηση, αυτό που πάω να κάνω, καλό ή κακό, θα είχε συγκρατηθεί ο άνθρωπος ο οποίος διέπραξε το κακό. Γιατί αποχαλινώθηκε η ψυχή του ανθρώπου? Έφυγε το χαλινάρι, ένα από τα χαλινάρια τα σπουδαία, που είναι το φως που λέγεται συνείδηση. Λέει λοιπόν κάπου ο Ελίτης, τι συνείδηση λέει, πρέπει να αποκτήσουμε? Συνείδηση που να είναι φως, πάμφωτη σαν το καλοκαίρι. Τέτοια συνείδηση. Την αποκαλεί πάμφωτη. Και κάποιος άλλος πατέρας της Εκκλησίας, του Εφελέστατε, αποκαλεί το φως του Θεού όχι λαμπρό απλώς, ούτε εκτυφλωτικό, ούτε ασύγκριτο, ούτε υπέροχο. Άσκιον φως. Φως που δεν δημιουργεί καμία σκιά. Αυτό είναι το πραγματικό φως. Αν θέλουμε τέτοιους ανθρώπους χωρίς σκιά, πρέπει να τους λούσουμε, να τους βάλουμε μέσα στο φως του Θεού. Και θα φανεί αυτό το φως και με τη συνείδηση και με το πρόσωπο και με το βλέμμα και με την όψη και με όλα αυτά. Γι' αυτό στην ακολουθία των χαιρετισμών μεταξύ των άλλων διαβάζουμε «Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδηση». Ναι, ναι, ναι. Αλίμονο, όταν η συνείδηση μας θύπτει, χάνουμε την ηρεμία μας, χάνουμε τη γαλήνη μας, χάνουμε το χαμόγελό μας. Βιώνουμε την κόλασή μας, αδελφοί μου. Μην παίζουμε, μην παραβιάζουμε τη συνείδησή μας. Μην προσπαθούμε να φημώσουμε τη συνείδηση. Διότι η συνείδηση φωνάζει. Γιατί το έκανες αυτό? Γιατί παρεκτράπεις? Και ακριβώς αυτός ο έλεγχος συνειδησεώς πού μας οδηγεί? Στη μετάνοια. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να λυτρωθεί ο άνθρωπος από αυτή τη φωνή της συνειδήσεως. Τύπτει, χτυπάει η συνείδηση. Και ο άνθρωπος λοιπόν λυτρώνεται από τη συνείδησή του με τη μετάνοια. Γι' αυτό πρέπει να καλλιεργούμε, το είπατε πολύ ωραία, πρέπει να καλλιεργούμε τη συνείδησή μας, δηλαδή να είναι ορθόδοξη
η συνείδησή μας, να είναι φωτισμένη, να είναι ταυτισμένη με το θέλημα του Θεού η συνείδησή μας. Διαφορετικά, διώχνοντας το Θεό από τη ζωή μας, τι γινόμαστε? Ασυνείδητοι. Και τι απολυτοποιούμε? Τα τρία φι. Την φιλαργυρία, τη φιλιδονία, τη φιλοδοξία. Σήμερα όλα τα κακά, γιατί οι πόλεμοι, γιατί πατάω ένας πάνω στο πτώμα του άλλου? Ακριβώς δια την φιλιδονία, δια την φιλοδοξία, δια την φιλαργυρία. Ο ένας πολύ ανθρώπινα σώματα, ο άλλος πολύ ουσίες, δια την απόκτηση των υλικών αγαθών, αδελφοί μου, να το καταλάβουμε. Αυτά τα οποία θα μας εγκαταλείψουν και κάποια ώρα θα τα εγκαταλείψουμε και δεν ξέρουμε ποια θα είναι αυτή η ώρα που όλα θα τα εγκαταλείψουμε εις αυτόν τον κόσμο. Και θα έχουμε ζημιωθεί. Γιατί? Διότι θα χάσουμε την ψυχή μας. Διότι παραβιάζοντας τη συνείδησή μας, δηλαδή παραβιάζοντας το θέλημα του Θεού, επενδύουμε στην κόλαση. Αντί να επενδύουμε στον παράδεισο με τον πνευματικό μας αγώνα, με την πίστη μας, με τη μετάνοιά μας, με την ταπείνωσή μας, με την καλλιέργεια των χριστιανικών αρετών, με το ασκητικό πνεύμα, με την απλότητα, με την ελεημοσύνη, με την αγάπη, με την ανεξικακία, με την μακροθυμία, εμείς επενδύουμε στην κόλασή μας, αδελφοί μου. Δε και σώνει και με το ζόρι να κατακτήσουμε την κόλαση. Να κατακτήσουμε την κόλαση. Όχι, αδελφοί, ο Κύριος ήρθε, σταυρώθηκε να μας πάρει μέσα από την κόλαση, μέσα από τον Άδη και να μας οδηγήσει στην αιώνια ζωή. Και μας λέει ο Κύριος, μην αγωνιάτε, ορίστε. Πρώτος πολίτης του Παραδείσου, ένας ληστής που ελίστευσε τον κόσμο και με τη μετάνοιά του, με το να ομολογήσει ότι ο Κύριος είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος, μνήστη τι μου Κύριε, ληστεύει και τον παράδεισο. Κύριε Σκόντρα. Η ακολουθία όμως τώρα λέει ναι. Φεύγουμε από τη συνείδηση. Λέει, δίνει το φως λοιπόν το βάπτισμα. Να σταθούμε λίγο. Δίνει το φως. Λέει όμως τώρα η Εκκλησία, λέει προσέξτε, για να αποκτήσεις μόνιμα το φως, να έχεις μόνιμο χτίμα το φως στην ψυχή σου, στη ζωή σου, θα χρειαστεί αγώνας. Γι' αυτό αμέσως τι κάνει ο Ιερέας μετά τη λαμπάδα? Φοράει πάνω στο βαφτιστέντα, τι φοράει? Σταυρό. Και του λέει λοιπόν, του λέει πρόσεξε, ως τη στέλιο πίσω μου εαρθήν, απαρνησάς το εαυτόν. Θα αγωνιστείς. Σε περιμένει αγώνας. Καθαρίστηκες από το προπατορικό αμάρτημα. Έγινε ανένοχη τώρα η ψυχή σου και η συνείδησή σου. Η ροπή όμως προς το κακό υπάρχει. Και έρχονται και οι πειρασμοί έσθετον και έξωθεν, θα χρειαστεί να αγωνιστείς. Γιατί το φως δεν μένει εύκολα. Αν μπει μέσα μας στο σκοτάδι του πειρασμού ή του λογισμού ή της οποιασδήποτε δυσκολίας. Στενή και τεθλιμμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωή. Είναι η ζωή του Σταυρού. Αλήθεια, έχουμε αγαπήσει αδελφοί μου τη ζωή του Σταυρού. Έχουμε αγαπήσει τη στενή και τεθλιμμένη οδό που οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού ή την πλατεία οδό που γράφει επάνω. Όλα επιτρέπονται. Εδώ όλα επιτρέπονται. Εδώ είναι το δόλωμα, κύριε Σκόντρα μου. Έτσι. Και αδελφοί μου αγαπητοί. Έτσι. Εδώ είναι το δόλωμα. Ο διάβολος χρησιμοποιεί το δόλωμα. Είναι πολύ καλός ψαράς. Πολύ καλός ψαράς. Ξενασθενεί ωραίες παγίδες. Όπως ο ψαράς το αγκίστρι βάζει το δόλωμα, το ψάρι μπορεί να φανταστεί ότι κάτω από το δόλωμα υπάρχει το αγκίστρι. Έτσι λοιπόν και ο διάβολος χρησιμοποιεί το δικό του αγκίστρι. Και τι σου λέει? Θα γίνεις πλούσιος. Εάν κάνεις αυτή την απάτη θα γίνεις πλούσιος. Εάν εξαπατήσεις θα γίνεις πλούσιος. Εάν πλαστογραφήσεις θα γίνεις πλούσιος. Εάν κάνεις ληστεία θα γίνεις πλούσιος. Το αγκίστρι. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει πρόσεξε, λέει, μήπως απάτη της αμαρτίας σκληρινθεί η ψυχή σου. Άμα δηλαδή η αμαρτία σε εξαπατήσει με τα θέλγητρά της, όπως ωραία το είπατε Θεοφιλέστατε, τότε η ψυχή σου θα σκληρινθεί, θα πορωθεί και δεν θα ευαισθητοποιηθεί να αποκτήσει το φως. Θα αρκεστεί στα έργα του σκότους. Εκεί τελικά καταλήγει η Εκκλησία και λέει τι είναι οι αμαρτίες, έργα του σκότους. Εσύ όμως τι πρέπει να έχεις? Και όπλα φωτός και έργα φωτός. Αυτή είναι η πραγματική ζωή. Ας έρθουν τα θέλγητρα, ας έρθουν τα φόβητρα, θα τα φυγαδεύσει ο άνθρωπος. Θα πει όχι σε αυτά. Εγώ θέλω το φως. Θέλω να είμαι λοιπόν παιδί του φωτός, υιός του φωτός. Εκεί που όλα δεν επιτρέπονται. Αυτός είναι ο λόγος που κυρίως τα νέα παιδιά, τα παιδιά μας, απομακρύνονται από το Θεό και από την Εκκλησία. Δεν θέλουν να αποδεχθούν αυτά τα μη και αυτά τα ου του Ευαγγελίου.
Γιατί άραγε λένε όχι, νομίζουν ότι είναι δέσμευση ελευθερίας. Ελάτε όμως που όταν κινούμαστε με το αυτοκίνητο, βλέπουμε τα σήματα της τροχέας. Εδώ με 60, εκεί με 70, εκεί ο γκρεμός, εκεί η στροφή απότομη. Γιατί αυτά τα πρέπει να τα προσέχουμε? Τι είναι τελικά τα σήματα της τροχέας? Είναι η ασφάλειά μας. Είναι η σίγουρη ζωή. Είναι ο τρόπος ζωής. Δεν μπορείς να ζεις αχαλήνοτα. Αν ένας πει, εγώ δεν υπολογίζω το 60 που λέει η ταχύτητα και πάει με 120, δεν θα σκοτωθεί? Θα σκοτωθεί. Θα σκοτωθεί. Λοιπόν, ειδικά άμα είναι στροφές, συνεχόμενες στροφές, η εκκλησία μας, θα σκοτωθεί, θα φύγει. Η εκκλησία μας, το φιλέστατε, έχει κάνει μια πολύ ωραία κίνηση. Στην Παλαιά Διαθήκη μας είπε να μην κάνεις το κακό. Ου φωνεύσεις, ου μιχεύσεις κλπ. 10 εντολές. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε πάλι 10 εντολές να κάνεις το θετικό. Μακάρι ταπεινή, μακάρι ειρηνοποιή, μακάρι καθαρή την καρδία. Δηλαδή μιλάει θετικά. Και είναι 9 οι μακαρισμοί. Και έχετε και η 10η εντολή, άρα 20 συνολικά, που λέει αγάπα τον Θεόν και αγάπα τον συνανθρωπό σου εκ βάθους καρδίας κλπ. Εξ όλης ψυχής. Λοιπόν, βλέπετε, η Εκκλησία έχει και τα δύο. Δεν θα κάνεις το κακό, εκείνη τα ου και τα μη. Έκλεινον από κακού και πίσω να αγαθών. Και πίσω να αγαθών. Μα αυτός είναι ο σωστός χριστιανός. Δηλαδή όταν θα πάμε στον Κύριο, πολύ απλά, πολύ πρακτικά, θα πούμε δεν έκανα αυτό, δεν έκανα αυτό, δεν έκανα αυτό. Σώζεται αυτός ο άνθρωπος? Όχι, δεν σώζεται. Γιατί δεν σώζεται? Διότι θα πει ο Κύριος, τι μπορούσες να κάνεις και δεν έκανες. Μπορούσαμε να μιλήσουμε. Μπορούσαμε να μιλήσουμε σε ένα παιδί, σε ένα παρασταρτημένο κορίτσι. Μπορούσαμε ως εκπαιδευτικοί να ενισχύσουμε, να ενδυναμώσουμε και δεν το κάναμε. Μπορούσαμε να πάμε στη φυλακή, να πάμε να κάνουμε μια επίσκεψη, ένα τηλέφωνο, να πούμε μια καλημέρα. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι περιμένουν, αδελφοί μου, μια καλημέρα, ένα τηλέφωνο. Είναι εκεί δίπλα στο τέλος και πρέπει κάποιος να σηκώσει, να κάνει το νούμερο και να πει αδελφέ καλημέρα, αδελφέ χρόνια πολλά, αδελφέ καλά Χριστούγεννα, αδελφέ Χριστός Ανέστη. Και δεν το κάνουμε, αδελφοί μου. Μιλάω για πράγματα της καθημερινότητας που δεν κάνουμε. Ήθες, θα πει ο Κύριος, με άδεια χέρια, με άδεια χέρια. Βοήθησε μια ψυχή να πάει στην εξομολόγηση. Έτσι. Κάλεσε τον ιερέα να πάει να κοινωνήσει στο σπίτι έναν ασθενή που τυχόν να μην έχει τηλέφωνο. Αδελφέ, θες να κοινωνήσεις, να ενημερώσω τον ιερέα. Να πώς γεμίζουν τα χέρια μας και πώς γεμίζει και η καρδιά μας από χαρά. Και αυτή η χαρά, Θεοφιλέστε, τώρα θα εκδηλωθεί στην ακολουθία του βαπτίσματος με το χορό γύρω από την κολυμβήθρα. Και θα ψάλουν οι ψάλτες, όσοι εις Χριστόν ευαπτίζετε, Χριστόν ενεδύσαστε, αλληλούια. Ο χορός τι είναι? Έκφραση χαράς. Ότι πλέον ένα καινούριο μέλος είναι ενταγμένο στο σώμα της Εκκλησίας. Και όχι μόνο είναι μέλος της Εκκλησίας, όπως είπατε πολύ λίγο πριν, είναι Υιός Θεού κατά χάριν. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, όσοι βαπτιστήκατε εις το όνομα του Χριστού, όλα γίνονται εις το όνομά του. Χριστόν ενεδύσαστε, ντυθήκατε το Χριστόν. Γίνατε χριστιανοί. Αλληλούια, δοξάστε το Θεό. Τι πάει να πει ντυθήκατε το Χριστό? Πλέον έχετε υποχρέωση να μιμηθείτε το Χριστό. Θα είστε νεκροί για την αμαρτία και θα είστε ανοιχτοί, δυνατοί και αγωνιστές για να πάτε το καλό, όπως ακριβώς το ζητάει ο Χριστός μέσα από τον νόμο του. Το λέμε λοιπόν, το λένε τρεις φορές, δόξα Πατρί και νυν και αΐ, Χριστόν ενεδύσαστε δύναμις, το δύναμι μας είχαμε πει και στη Θεία Λειτουργία σημαίνει με δύναμη, πιο δυνατά. Και πάλι λοιπόν οι ψάλτες, όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσαστε, αλληλούια. Αλήθεια, θα φοράμε τον Χριστό όταν ο Κύριος θα μας καλέσει κοντά Του σε οποιαδήποτε ηλικία? Τι σημαίνει θα φοράμε τον Χριστό? Θα έχουμε το χιτόνα των αρετών, όπως ακριβώς το ζητάει ο Κύριός μας μέσα από τους μακαρισμούς, μέσα από την αγάπη, μέσα από τη Θεία Κοινωνία, μέσα από τα Ιερά Μυστήρια. Αυτός είναι ο φωτεινός χιτόνας. Γιατί χωρίς το φωτεινό χιτόνα που είναι οι αρετές του Χριστού, δεν υπάρχει περίπτωση συμμετοχής στην αίθουσα του γάμου που είναι η Βασιλεία του Θεού. Με το βάπτισμα αλλάζει η ζωή μας. Γίνεται καινούργια. Καινούργια. Φεύγουμε λοιπόν από το σκοτάδι και πάνε στο φως, πάμε στο φως. Ενδυόμεθα τον Χριστό. Ξέρετε, βαπτίζονται πολλοί και σε μεγάλη ηλικία. Και κάτω, στην Αφρική, στις Ιεραποστολές,
και στην πατρίδα μας, όπως προανέφερα, ότι ανακαλύπτουν νέοι και νέες ότι είναι αβάπτιστοι και βαπτίζονται σε μεγάλη ηλικία. Με το βάπτισμα απαλλάσσεται ο άνθρωπος πρώτον από το προπατορικό αμάρτημα και δεύτερον από τις προσωπικές του αμαρτίες. Εδώ τώρα καλείται ο νεοβαπτιστής ή η νεοβαπτιστήσα να αγωνιστεί, να μην υποτροπιάσει προς την αμαρτία, να αγωνιστεί να ζήσει τη ζωή του Χριστού, την καθαρή ζωή, την αγνή ζωή, την Αγία ζωή. Γι' αυτό, κύριε Σκόντρα και αδελφοί μου αγαπητοί, όταν είναι τέτοιες οι περιπτώσεις και πρόκειται να έρθουν σε γάμο, τους παρακαλώ να κάνουμε το μυστήριο του βαπτίσματος και του γάμου μαζί. Mm. Να μην μεσολαβήσει κενό, κενός χρόνος. Ακριβώς, του λέω, παιδί μου, είσαι άγγελος. Μέσα από την κολυμβήτρα βγήκες κατάλευκος, άγγελος. Συγχωρέθηκαν οι προσωπικές σου αμαρτίες και πάμε κατευθείαν στο γάμο. Μη μεσολαβήσει κενός χρόνος και εδώ παρέμβει ο πειρασμός. Έτσι ταιριάζει και η λέξη στεφάνωμα που έλεγε ο Άγιος Κοσμάς στο Τολός. Πρώτα το στεφάνωμα, πρώτα να στεφανωθείς και μετά να παντρευτείς. Οπότε είναι πολύ ωραίο αυτό που είπατε. Ο καθαρός και πάλευκος από τη βάφτιση πάει τώρα κατευθείαν στο γάμο και παίρνει το στεφάνι. Ναι, διότι αν θα μείνουν με τις σύγχρονες αντιλήψεις 1, 2, 3 χρόνια για να παντρευτούν, συμβαίνουν αυτά τα οποία ζούμε όλοι μας και γνωρίζουμε όλοι μας. Δεν είναι μυστικό, όλοι ξέρουμε, αδελφοί μου, ότι στην πλειονότητα δεχθήκαμε νέα ήθη, νέες αντιλήψεις και αυτές οι νέες αντιλήψεις, αυτά τα νέα ήθη που ήρθαν στη ζωή μας, δυστυχώς διέλυσαν την οικογένεια, διέλυσαν την κοινωνία και βλέπουμε αυτά τα οποία, επαναλαμβάνω, βλέπουμε. Όλα αυτά είναι όφελτα. Να πηγαίνουν τα παιδιά που κάνουν μια γνωριμία στα νησά, να πηγαίνουν διακοπές. Όλα αυτά είναι νέα φρούτα της νέας εποχής, της νέας τάξης πραγμάτων, τα οποία δυστυχώς αποδεχτήκαμε. Και μην νομίζετε ότι καταφέρομαι κατά των γονέων. Ξέρω ότι υπάρχουν και γονείς οι οποίοι κλαίνε, θρηνούν, δεν συμβιβάζονται, προσεύχονται να μην συμβεί κάποιο κακό. Παιδιά μου, μην παίρνετε τις αποφάσεις να πάτε διακοπές. Τελειώστε το Λύκειο και γνωρίζεστε από το Λύκειο, δώσετε εξετάσεις και πάτε να ξεσκάσετε σε ένα νησί ή κάπου αλλού. Είναι νέα αυτά τα ήθη. Είναι νέα ήθη. Να τα αποφεύγουμε λοιπόν, να ζούμε πνευματικά πάνω απ' όλα. Είπαμε κάποτε με τον κύριο Σκόντρα. Δεν μιλάμε ηθικιστικά, αλλά πνευματικά. Που η ηθική είναι μέσα στην πίστη. Έτσι. Θα το δούμε παρακάτω. Δόγμα και ήθος συμπορεύονται. Δόγμα και ήθος. Εμείς το αποκαλούμε ήθος. Μην πηγαίνετε. Ορθόδοξο ήθος. Μην πηγαίνετε. Καθημερινά ζούμε και πνευματική ακόμα περισσότερο. Ζούμε μαζί με τα παιδιά. Τραγικές καταστάσεις που ξεκίνησαν να χαρούν 10 μέρες διακοπές και δεν χάρηκαν. Δεν είναι δυνατόν μέσα στην αμαρτία να χαίρεται ο άνθρωπος. Υπάρχει ένα μπέρδεμα στο θέμα του λεξιλογίου, θεφιλέστατε. Άλλο απόλαυση και άλλο χαρά. Νομίζουν τα παιδιά ότι όταν βρεθούν σε μια στιγμή απόλαυση σε κάποιο νησί κλπ. Αυτή είναι η χαρά. Δεν είναι χαρά. Γιατί η απόλαυση αυτή, αν μάλιστα συνοδεύεται και από αμαρτία, δημιουργεί τύψεις και ενοχές. Και αντί λοιπόν να χαρεί ο άνθρωπος αυτός εκεί που είναι, τελικά νιώθει κενός. Εάν λειτουργεί σωστά η συνείδηση. Και αν λειτουργεί σωστά. Διότι στην χριστιανική ηθική μιλάμε και για πόρος της συνείδησης. Κάνει ο άλλος το έγκλημα και δεν καταλαβαίνει τίποτε. Πιστεύω, Θεοφιλέστατε, η νέα γενιά έχει μπερδέψει, έχει πάθει σύγχυση στο θέμα των εννιών. Νομίζω ότι η απόλαυση είναι η χαρά της ζωής. Δεν είναι αυτό. Παίρνει την κοπέλα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και πάει και κάνει έκτρωση και δεν έχει κανένα σύμπτωμα μέσα στη συνείδησή του. Γιατί? Διότι έχει υποστεί πόρος η συνείδηση. Και όταν πορωθεί η συνείδηση, τότε ο άνθρωπος γίνεται, αδελφοί μου, ηχτήνος ή δαίμονας. Επανέρχομαι για να καταλάβετε όλες αυτές τις συμπεριφορές αυτών των ανθρώπων που ενώ διαπράττουν ανοσιουργήματα, δεν μετανοούν, δεν ζητούν το έλεος του Θεού, δεν καταφεύγουν στη μετάνοια και ζουν αυτή την ζωώδη ζωή.
Και το άλλο λάθος, θεφιλέστατε, είναι οι απολαύσεις που οι νέοι μας θέλουν να έχουν μετά το λύκειο, παράδειγμα, αφορούν μόνο το σώμα. Δεν αφορούν και την ψυχή. Η ψυχή παραμένει διψασμένη. Κάτι άλλο ζητάει. Πέρα από αυτά τα περίεργα τα οποία λέμε τώρα, είδατε ο προφήτης Ηλίας έχει ονομαστεί ουρανοδρόμος, γιατί ο μόνος δρόμος που αξίζει να λέγεται δρόμος είναι ο δρόμος του ουρανού, τον οποίο ευάδησε ο προφήτης Ηλίας. Όλοι οι άλλοι δρόμοι είναι γήινοι. Αφορούν μόνο το σώμα. Οπότε μένει κενός ο άνθρωπος. Δηλαδή μέσα του δεν νιώθει το πλήρωμα της χαράς. Επειδή ασχολείται και μόνο με τις απολαύσεις του σώματος. Εμείς καλά τα λέμε. Θα μας λένε τώρα τα παιδιά που τυχόν μας ακούνε. Εσείς γεράστε τώρα, μεγάλοι άνθρωποι είσαστε. Τι θα μας πείτε τώρα? Το θέμα είναι πως ο δικός μας ο λόγος θα γίνει φρέσκος και νεανικός. Κύριε Σκόντρα, εσείς ως καθηγητής και ως διευθύντης έχετε γνωρίσει χιλιάδες παιδιά τόσα χρόνια στην εκπαίδευση. Το ζητούμενο λοιπόν πως ο λόγος, ο θεολογικός, ο εκκλησιαστικός, ο πνευματικός θα περάσει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Σε μένα παραμένει απορία. Επιστρέφαν τα παιδιά από τις πενθήμερες εκδρομές της ΓΑΜΑ Λυκείου. Ρωτάμε λοιπόν ορισμένα παιδιά, τι σου άφησε αυτή η πενθήμερη εκδρομή? Σου άφησε ένα στοιχείο χαράς, εσωτερικής αγαλιάσεως και ικανοποίησεως? Όχι, λέει, κύριε. Κουρασμένοι ήρθαμε, βαριαστημένοι ήρθαμε. Ταλαιπωρημένοι ήρθαμε. Γιατί να έρθουν τα παιδιά έτσι? Άρα πού επιδόθηκαν για 5 μέρες εκεί που πήγανε? Ασχοληθήκαν καθόλου με το πνεύμα και την ψυχή ή μόνο κοιτάζαν τι θα γίνει με το σώμα? Οπότε λοιπόν οι απαντήσεις αυτές που λαμβάναμε, θεοφιλέστατε, επί τόσα χρόνια δείχνουν τι? Ότι τα παιδιά τότε κατάλαβαν εκ του αποτελέσματος ότι αυτό δεν είχε το στοιχείο της χαράς. Είχε το στοιχείο της στιγμιαίας απολαύσεως που αφορά μόνο το σώμα. Πώς θα πείσουμε, παραμένω λίγο στο σημείο, πώς θα πείσουμε τα παιδιά ότι οι απολαύσεις δεν είναι μόνο οι σαρκικές, αλλά υπάρχουν και οι πνευματικές απολαύσεις, οι οποίες πραγματικά νοηματίζουν τη ζωή του ανθρώπου. Καταρχάς τα παιδιά έχουν πιστεύσει ότι έχουν και ψυχή αθάνατη? Είδατε. Ή έχουν παρασυρθεί από τα ελιστικά ρεύματα του φάγομεν και πίωμεν, διότι αύριο να αποθύσκομεν? Επειδή έχουν γίνει και συνέδρια, ναι, ναι, και εδώ στη χριστιανική αιστεία κλπ. Ακούστε ένα ερώτημα λοιπόν, ναι, στο σύλλογο των καθηγητών. Θέλω, λέει, κάποιος να μου πει πού υπάρχει χαρά να πάω την αγοράσω. Αν δεν μπορείτε. Δεν αγοράζεται χαρά. Η χαρά κατακτιέται. Πώς κατακτιέται η χαρά αυτή? Με αγώνα που έχει σχέση καθαρά με το θέμα του πνεύματος και της ψυχής, όχι το σώμα. Το σώμα μπορεί να εξασχηθεί, μπορεί να γίνει πιο ευέλικτο κλπ. Δεν προσθέτει όμως χαρά στην ψυχή. Θέλει άλλα πράγματα η χαρά. Ναι, αλλά όταν τα παιδιά μας μεγαλώνουν με τα άθεα γράμματα που έλεγε ο Παπουλάκος από τα άρμπουνα των Καλαβρίτων, πάλι θα ρωτήσω, πιστεύουν ότι ο άνθρωπος είναι διφυής και αδυσύνθετος? Ότι αποτελείται από τα δύο στοιχεία, το υλικό που είναι το σώμα είναι και πολύ, το πνευματικό που είναι η ψυχή, ή ακούνε αυτά τα άθεα γράμματα που τους λένε μόνο απολαύσεις, η χαρά είναι στην απόλαυση? Μήπως είναι θύματα τελικά των παιδιών, είναι θύματα των αθέων γραμμάτων? Είναι θύματα. Και θα το πω και σήμερα, αδελφοί μου, θα το πω και σήμερα, με πόνο θα το πω. Διάβαζα συνεντεύξεις των αριστούχων που πέρασαν στα πανεπιστήμια και να έχουν τα παιδιά καλή σταδιοδρομία και καλές σπουδές και όλα τα παιδιά να βρουν το δρόμο τους. Ούτε ένα παιδί, είπε, με τη βοήθεια του Θεού, με τη βοήθεια των φροντιστηρίων τάδε, με τη βοήθεια των γονέων, ο λιγότερον με τη βοήθεια του σχολείου. Ναι, ναι, ναι. Ο λιγότερον. Ίσως και καθόλου. Έχουμε μια απαξίωση ίσως και καθόλου του δημοσίου σχολείου. Ναι. Μαθαίνουν τα 4 μαθήματα που θα εξεταστούν πανελλήνιος. Έλεγε η μητέρα σε συνάδελφο στο σχολείο, ο καθηγητής της είπε ότι είναι καλή στο μάθημα αυτό. Εσείς γιατί το λέτε αλλιώς? Προσέξτε, έλεγε καθηγητή αυτόν που έκανε το μάθημα στο σπίτι. Ιδιαίτερο. Όχι αυτόν που έχει μπροστά της. Ναι. Άρα υπάρχει απαξίωση πράγματι για το σχολείο. Από πολλούς παράγοντες. Θεοφιλέστατε να πούμε. Το ερώτημά μου, συγχωρείτε, το ερώτημά μου είναι, καλά, δεν έβγαινε στη γλώσσα η λέξη Θεός να πει με τη βοήθεια του Θεού? Παιδιά μου, όλα με τη βοήθεια του Θεού. Χάρη τη Θεού, ημί, έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ότι είμαι δια της χάριτος του Κυρίου. Και αυτά που λένε οι Άγιοι,
Αυτά που λέει η Αγία Γραφή είναι και για μας μαθήματα. Μα το μυαλό μας, το μυαλό μου λέει να είναι καλά, τα χέρια μου να είναι καλά. Ναι, λίγο μια βιδούλα εδώ, λίγο να λασκάρει μια βιδούλα, ούτε θα θυμόμαστε ποιοι είμαστε παιδιά. Όλα είναι δώρα της αγάπης και της ασπλαχνίας του Θεού. Δεν έχει ακούσει ότι επιστήμονες, εδώ κάτι, λίγο κάτι χαλάρωσε, ούτε θυμόνται ποιοι είναι. Μην βγάζουμε τον παράγοντα Θεό από τη ζωή μας. Χάρη τη Θεού είμαι. Θέλησε ο Θεός με τη βοήθεια του Θεού, φυσικά και με τις προσπάθειές σου, φυσικά με την κόπωσή σου, φυσικά με τη μελέτη σου, φυσικά με τη βοήθεια του σχολείου, φυσικά με τη βοήθεια του φροντιστηρίου, φυσικά με τη στήριξη της οικογένειας. Αλλά αν δεν βάλουμε μπροστά με τη βοήθεια του Θεού, συγγνώμη, έχουμε αποτύχει. Δεν ξέρω πώς τα ακούτε σαν εκπαιδευτικός. Λοιπόν, θα φιλέσετε δύο πράγματα να πούμε για το θέμα που λέμε τώρα της μελέτης και της χάρητος του Θεού. Λέει λοιπόν ένας ασκητής, θα προσεύχεσαι τόσο πολύ στο Θεό ώστε η επιτυχία σου να εξαρτάται μόνο από Αυτόν. Αλλά και θα διαβάζεις τόσο πολύ ώστε η επιτυχία σου να εξαρτάται μόνο από το διάβασμα. Και τα δύο χρειάζονται. Και ο αγώνας, η μελέτη, αλλά και η χάρη του Θεού. Άλλο έτσι, Θεοφιλέστατε, πολύ σημαντικό είναι η παρουσία ημών των χριστιανών, των πιστών μελών της Εκκλησίας. Εμείς δίνουμε την αίσθηση ότι είμαστε άνθρωποι που χαιρόμαστε τη ζωή του Χριστού. Δηλαδή, μήπως και η δική μας παρουσία δεν βοηθά τα παιδιά να αγκαλιάσουν αυτή τη ζωή που λέμε τώρα την πνευματική. Ακούστε ένα παράδειγμα που έγινε στην Αθήνα. Υπήρχαν διάφορες αφήσεις σε κάποιους δρόμους των Αθηνών ότι θα παρουσιαστεί ο βίος και τα έργα του Αγίου Εφραίμ του Κατωνακιώτη. Ένα παιδί λοιπόν πλησίασε κοντά στην αφίσα και είδε λοιπόν το όμορφο πρόσωπο, το ηλαρό πρόσωπο λοιπόν του Αγίου αυτού Γέροντος και λέει αυτόν πρέπει να τον γνωρίσω γιατί μου άρεσε η φυσιογνωμία, με ήλκησε, με σαγήνευσε και ζήτησε πληροφορίες ότι αυτός ο Γέροντας λοιπόν έζησε στο Άγιο Όρος και το παιδί αυτό πήγε στο Άγιο Όρος και όταν μπήκε στο Άγιο Όρος και έβγαλε πίσω του όλες τις μέρημνες του κόσμου τότε λέει αυτή λέει, είναι ζωή, ηρεμία, γαλήνη, χαρά. Όλα τα άλλα που κυνηγάμε λέει, τις νύχτες εδώ και εκεί, τι χαρές είναι αυτές. Τα εφήμερα. Τα εφήμερα. Και ένας ποιητής που αυτοκτόνησε ο Λαπαθιώτης λέει δυστυχώς γυρίζουμε το βράδυ λέει, από τα γλέντια και τις διασκεδάσεις τσακισμένοι, με τσακισμένα φτερά. Αυτή είναι η ζωή μακριά από το Θεό, με τσακισμένα φτερά. Κουρασμένοι στρατοκόποι, που λέει ο Βερίτης. Κουρασμένοι στρατοκόποι, γυρνάμε από εδώ, γυρνάμε από εκεί, αναζητώντας το φως. Το φως. Φως ζητάμε, φως διαβάζει, το φως. Και ο άλλος στίχος ωραίος που είπε, αυτά λέει όλα γύρω μας, είναι χίλια φώτα ή ήταν χίλια φώτα, μα δεν ήταν το φως. Με κεφαλαίο το φύπουν ο Χριστός. Και παραμένουμε λοιπόν κουρασμένοι στρατοκόποι και αναζητές του φωτός. Ενώ το φως ήρθε στον κόσμο. Είναι ο Χριστός, παιδιά μου, αδελφοί μου. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, η αλήθεια και η ζωή. Και όταν ο άνθρωπος γνωρίζει πραγματικά τον Χριστό που είναι φως, φωτίζεται. Φωτίζεται. Φεύγει μέσα από τα μνήματα, ανασταίνεται. Γιατί το τι είπε ο Κύριος, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Ανασταίνεται ο άνθρωπος. Όταν ο άνθρωπος μετανοήσει, βγαίνει μέσα από τους τάφους, μέσα από τα μνήματα και ζει την Χριστό αναστημένη ζωή. Και εδώ επαληθώ αυτό που είπατε, ότι νοηματίζει τη ζωή του και λέει δεν θέλω τίποτα άλλο. Βρήκα το Χριστό, βρήκα τα πάντα. Άρα και εμείς λοιπόν έχουμε μέρη ευθύνης. Δηλαδή συναντώμαστε με κάποιον, να είμαστε εγκάρδιοι. Όχι συνοφρωμένοι, γιατί ο καθένας κουβαλάει προβλήματα. Γιατί να κουβαλείς και το δικό μας πρόβλημα. Ο χριστιανός είναι εγκάρδιος, ανοιχτόκαρδος, μεγαλόψυχος. Χαιρετάει και χαίρεται ο άλλος. Και να χαίρεται όταν μας ξανασυναντήσει. Αυτή είναι... Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. Χριστός ανέστη χαρά μου και πλημμύριζε η καρδιά του από χαρά, λέγοντας Χριστός ανέστη χαρά μου. Για μας ο άλλος είναι ο αδελφός μας και στο πρόσωπο του αδελφού βλέπουμε τον Θεό. Για τον Σάρτρ ο άλλος είναι ο θάνατός μου η κόλασή μου. Η κόλασή μου και ο θάνατός μου. Για μας ο άλλος είναι ο Θεός μας, είναι η χαρά μας. Αλλά θα συμφωνήσω μαζί σας και μήπως διημών δεν βλασφημείτε το όνομα του Θεού εν της έθνηση. Δηλαδή αν η δικιά μας των λεγόμενων χριστιανών δεν είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, πόσοι άνθρωποι θα λένε
Γιατί να πάω στην εκκλησία? Βλέπω τον πατέρα Χρήστο, βλέπω τον κύριο Ηλία, βλέπω τον κύριο Γιώργο, βλέπω την κυρία Τάδε, βλέπω την... Αλλά ένας όμως ξέρετε τι είπε. Ξέρετε τι είπε, αδελφοί. Του λέει, πας και στην εκκλησία. Και απαντά, φαντάσου να μην πήγαινα. Φαντάσου να μην πήγαινα. Όπως πήγε αυτός ο Ευρωπαίος στην Αφρική και είδε εκεί τον Ιθαγενή να μελετά το Ευαγγέλιο. Α, του λέει, εμείς στην Ευρώπη αυτό το βιβλίο. Το έχουμε βάλει στην άκρη, το έχουμε κλείσει. Σοβαρά, του λέει. Ναι, του λέει, εμείς δεν δίνουμε καμία αξία σε αυτό το βιβλίο. Και είναι η Διαθήκη. Διάβαζε ο Ιθαγενής. Είχε βαπτιστεί, είχε γίνει χριστιανός. Και το απαντά εκεί ο μαύρος ο Ιθαγενής. Καλέ μου άνθρωπε, τη ζωή σου την οφείλεις σε αυτό το βιβλίο. Του λέει, γιατί? Εγώ, του λέει, ήμουν ανθρωποφάγος. Θα σε είχα κατασπαράξει τώρα. Αν δεν είχα διαβάσει αυτό το βιβλίο, αν δεν είχα γνωρίσει τον Χριστό, αν δεν είχα βαπτιστεί, αν δεν ήμουν μέλος της Εκκλησίας, θα σε είχα κατασπαράξει. Να ξέρεις πόσους έχω φάει. Θα ήσουν άλλος ένας, του λέει, και εσύ. Γι' αυτό λοιπόν μην περιφρονείς αυτό το βιβλίο, την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη, ότι σε αυτό το βιβλίο οφείλεις τη ζωή σου. Τι ωραίο που είναι. Και είναι πραγματικό το περιστατικό. Δεν το σκέφτηκε κάποιος να το φτιάξει, είναι πραγματικό. Επανερχόμεθα στο κείμενό μας. Λοιπόν, μετά ακολουθεί ο Απόστολος, το Αποστολικό Κείμενο, το οποίο προέρχεται από την προσδρομέως επιστολή και έχει μέσα αυτό που λέμε συνεχώς, Θεοφιλέστατε, τι? Το αρνητικό και το θετικό. Δηλαδή, πεθαίνει ο παλαιός άνθρωπος και αναστένεται ο καινούριος άνθρωπος. Η βύθιση στο νερό του βαπτίσματος είναι σύμβολο της ταφής του Χριστού. Δηλαδή, όταν βυθιζόμαστε πρέπει να σκεφτόμαστε τούτο, ότι εμείς πρέπει να μείνουμε νεκροί ως προς την αμαρτία. Και όταν αναδυόμεθα από το νερό του βαπτίσματος, έχουμε άλλο συμβολισμό, να γίνουμε καινούργιοι άνθρωποι. Θέλετε να πούμε το κείμενο του Αποστόλου? Να το πάμε λέξη-λέξη. Όπως θέλετε. Πάμε λέξη-λέξη. Λοιπόν, είναι από την προσδρομέως επιστολή, κεφάλαιο 6, λοιπόν, στίχος 3 έως και 11. Όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν. Όσοι βαπτιστήκαμε στο όνομα του Χριστού, βαπτιστήκαμε ως μέτοχοι του σταυρικού θανάτου. Γιατί το λέει αυτό? Ο Χριστός πέθανε στο σταυρό και ετάφη. Εμείς βυθιζόμαστε στο νερό και θάπτουμε στο νερό το κακό, την αμαρτία, και παίρνουμε την απόφαση να βγούμε από το νερό για να γίνουμε καινούργιοι άνθρωποι. Πάλι το λέει, συνετάφημεν ουν αυτό δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον. Θαυτήκαμε μαζί με αυτόν, με το Άγιο Βάπτισμα, το οποίο μας έκανε συγκοινωνούς του θανάτου του. Η ναός περιγέρθη Χριστός σε νεκρών. Με αποτέλεσμα, όπως ακριβώς ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, δια της δόξης του Πατρός, δια της ενδόξου δυνάμεις του Πατρός, ούτω και εμείς, τι ωραίος στίχος τώρα, ούτω και εμείς εν κενότητη ζωής περιπατήσομεν. Έτσι και εμείς να αναστηθούμε και να ζήσουμε και να περπατήσουμε στη ζωή αυτή με καινούργια στοιχεία, εν κενότητη ζωής, με καινούργια ενάρετη και αγία ζωή. Ήγαρ σύμφητη γεγόναμεν το ομοιώματι του θανάτου αυτού, αλλά και της Αναστάσεως αυτού εσώμεθα. Αφού λοιπόν σαν τα δέντρα φυτευθήκαμε και αναστηθήκαμε και ανθίσαμε, έτσι να γίνει και, λοιπόν, με μας, και να πεθάνει το κακό μέσα μας και να γίνουμε καινούργιοι άνθρωποι. Τούτο γινώσκοντες ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνασταυρώθη. Αυτό να εξηγήσουμε τώρα. Τι σημαίνει ο παλαιός άνθρωπος συνασταυρώθη? Πριν βαφτιστούμε, Θεοφιλέστατε, η ανθρώπινη φύση μας, η φύση μας ήταν διαφθαρμένη. Και καθαρίστηκε, ανακαινίστηκε με τη βάφτιση. Μετά τη βάφτιση, ποιος παλαιός άνθρωπος παραμένει μέσα μας και πρέπει οπωσδήποτε να πάμε στην εξομολόγηση? Είναι το κακό το οποίο μένει ανεξομολόγητο. Είναι τα αμαρτήματα τα οποία δεν έχουμε πίστη στο πνευματικό. Ό,τι παλαιό υπάρχει μέσα μας, ό,τι φθαρμένο υπάρχει μέσα μας, ό,τι ερείπιο υπάρχει μέσα μας, αυτό είναι ο παλαιός άνθρωπος. Η ροπή προς το κακό και τα ανεξομολόγητα. Αυτά λοιπόν εμείς μπορούμε να τα ξεφορτωθούμε από τη ζωή μας και από την ψυχή μας, εάν πλησιάσουμε το πεταχύλι του πνευματικού.
και πλέον φεύγει ο παλαιός άνθρωπος και εμφυτεύεται αναθάλλει ο νέος άνθρωπος με τον αγώνα μας και με τη χάρη του Θεού. Ο παλαιός άνθρωπος δεν παραμένει μέσα μας. Ως ντροπή. Ως ντροπή. Και ό,τι αμάρτημα γίνεται και δεν το λέμε. Αυτό είναι, γι' αυτό λέμε, λέει κάποιος, μέσα μου λέει όλο ερείπια έχω. Ποια είναι τα ερείπια που έχει μέσα του? Είναι τα αμαρτήματα τα ανεξομολόγητα και αυτή η δυσαρμονία που επικρατεί στην ψυχή του. Δεν έχει καθαρή καρδιά, δεν έχει καθαρό λογισμό, δεν έχει θέληση δυνατή να επιλέξει το κακό, δεν έχει φωτεινή συνείδηση. Όλα αυτά λέγονται παλαιός άνθρωπος. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, ενώ ου θέλω κακό, ναι, τούτο πράττω. Ναι. Ωραία δεν το περιγράφει? Πολύ ωραία. Σημαίνει ότι ενώ απαλλάσσομαι από την αμαρτία, ενώ απαλλάσσομαι από το προπατορικό αμάρτημα, παραμένει η ροπή προς την αμαρτία, η ροπή. Έτσι. Και ενώ θέλω κακό, τούτο πράττω. Εκείνη τώρα γράφει εκεί ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος, αυτή την εσωτερική πάλη που γίνεται μέσα στην ψυχή μας, μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο βάθος του είναι μας. Δύο άνθρωποι, λέει ένας ποιητής Γάλλος, ο Ρακίνας, δύο άνθρωποι λέει παλεύουν μέσα μας. Ο παλαιός και ο νέος. Και ο νέος. Ο παλαιός είναι αυτή η ροπή. Της φθοράς. Των ερηπείων. Και αυτοί και οι ισοσυρευμένες αμαρτίες που δεν έχουμε απαλλαγεί από αυτές, διότι δεν έχουμε εξομολογηθεί. Και αν δεν έχουμε κάνει και αγώνα, μας έχουν αφήσει ερήπια μέσα μας αμαρτία. Μπορεί κάποιος να εξομολογήθηκε, αλλά να μην κάνει αγώνα. Και πάλι συσσωρεύει αμαρτήματα. Και αυτή η έλλειψη αγωνιστικότητας δημιουργεί μέσα ερήπια στην καρδιά για τις επιθυμίες που βγαίνουν. Είπατε αυτά τα τρία φύ. Πώς βγαίνουν αυτά τα τρία φύ, φιλοδοξία, φιλαργυρία και φιλιδονία? Πώς βγαίνουν? Λείπει ο αγώνας. Και ο αγώνας αυτός θέλει πραγματικά θάρρος, τόλμη, παρησία. Κύριε, βοήθησέ με να αναδειχθώ. Για να νεκρώσουμε και να θανατώσουμε τον παλαιόν άνθρωπο, δηλαδή τις επιθυμίες, τα πάθη. Τα πάθη. Τα πάθη. Πάθη και αρετές, που έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος και ο Άγιος Παΐσιος. Πάθη και αρετές. Εκεί, αδελφοί μου, παιδιά μου, που υπάρχουν τα πάθη, εκεί να φυτέψουμε και να φυτρώσουν οι αρετές. Έτσι. Δηλαδή υπήρχε η φιλιδονία να μπει η εγκράτεια. Υπήρχε η σκληρότης να μπει η ευγένεια, η καλοσύνη. Υπήρχε ο εγωισμός, πάθος, να μπει η ταπείνωση. Έτσι. Καταλάβατε τι σημαίνει πάθη και αρετές. Αυτός είναι ο αγώνας, ο εσωτερικός. Να νεκρωθεί ο παλαιός άνθρωπος και να ενδυθούμε τον νέον άνθρωπο, τον φωτεινόν άνθρωπο. Ναι. Και θα γεμίσουμε τότε, αν γίνει αυτός ο αγώνας, φύγουν τα μεν, έρθουν τα δε, τότε πλέον μπαίνει μέσα μας το φως του Θεού, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος και έχουμε τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος με πρώτο κορυφαίο καρπό, την αγάπη. Αγάπη, χαρά, ειρήνη κλπ. Όταν υπάρχει αγάπη, τότε λοιπόν έρχονται όλα τα καλά στη ζωή μας. Και φεύγουμε από τον φωτισμό, πάμε στην κάθαρση. Έτσι. Για να φτάσουμε στο τρίτο στάδιο. Η κάθαρση, φωτισμός, θέωση. Ναι. Αυτή είναι η σειρά. Φωτισμός, κάθαρση. Ανάποδα. Κάθαρση, φωτισμός, θέωση. Κάθαρση. Ναι. Αυτό φεύγουμε πάμε, λοιπόν. Από το κακό και πάμε στο καλό. Πάμε στο πρώτο στάδιο, στην κάθαρση. Κάθαρση του εσωτερικού μας χώρου, κάθαρση των λογισμών, των επιθυμιών. Ωραία. Και μετά, για να πάμε μετά στον φωτισμό και στο τρίτο, σωστά, πολύ σωστά. Έτσι. Για να πάμε μετά στην θέωση, η σειρά, τα τρία στάδια. Και εδώ να δείτε τώρα αυτό που λέγαμε λίγο πριν, πώς μας επαληθεύει εδώ ο Απόστολος Παύλος που λέει «Η να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, του μικέτη δουλεύει ημάς τη αμαρτία». Και ακούστε την ερμηνεία ποια είναι. Λοιπόν, «Για να γίνει αδρανές και πεθαμένο το δουλωμένο στην αμαρτία σώμα μας». Που λέγαμε οι απολαύσεις είναι σωματικές κυρίως των νέων σήμερα. Δηλαδή λέει εδώ. Και όχι μόνο. Ναι, ώστε και όχι μόνο. Να μην γίνει οργανώτης. Δηλαδή φτάνει ο άνθρωπος σε 70, 80 και 90 και το μυαλό του είναι κολλημένο στην αμαρτία. Δεν είναι μόνο τα παιδιά. Έτσι. Σωστό. Και όποιος παιδομάθει, δύσκολα καιρό το αφήνει. Αν δεν κάνει τον πνευματικό αγώνα. Γι' αυτό βλέπουμε και ανθρώπους σε μεγάλη ηλικία να παρασύρονται από τα πάθη και κυρίως τα πάθη της φιλιδονίας, φτάνει ως 80-90 και ασχολείται με τα πάθη της φιλιδονίας. Μας κάνει εντύπωση εδώ. Γιατί, διότι δεν ενέκρωσε, ναι, τον εαυτό. Οι χριστιανοί πρέπει να είμαστε νεκροί ως προς την αμαρτία. Πεθαμένοι. Ο πεθαμένος κάνει αμαρτία, δεν κάνει. Γιατί δεν κάνει αμαρτία ο πεθαμένος, γιατί είναι νεκρός. Και αυτό τώρα ο Παύλος το εκφράζει εδώ με το σώμα ως εξής. Λέει το σώμα να γίνει αδρανές ως προς την αμαρτία, γιατί αλλιώς θα γίνει όργανο της αμαρτίας
και έτσι θα είμαστε δούλοι της και σκλάβοι στην αμαρτία. Ναι, διότι πας οποιών την αμαρτία, δούλωσε τη αμαρτία. Δηλαδή, σώμα είναι το χέρι. Όταν διαπράττει το κακό το χέρι, είναι δούλο της αμαρτίας. Mm. Το μάτι, όταν βλέπει το κακό, γίνεται δούλο της αμαρτίας. Του αυτή και ούτω καθεξής. Η γλώσσα. Και γι' αυτό ο Κύριος προσπαθεί να χτυπήσει την αμαρτία στη ρίζα της. Έτσι. Όχι δεν θα φωνεύσεις, έτσι. Όχι δεν θα αφαιρέσεις τη ζωή του αδελφού σου, αλλά ούτε θα είπεις δρακά, δηλαδή ανόητε. Γιατί, ότι αν πεις τον άλλον ανόητο, θα παραξηγηθεί και μπορεί να φτάσουμε... Και φτάνουμε στην οργή. Έτσι. Όχι δεν θα πες στα σαρκικά αμαρτήματα, αλλά ούτε θα κάνεις συγκατάθεση στο λογισμό σου. Ναι. Δηλαδή η αμαρτία αρχίζει από τη συγκατάθεση, έρχεται... Δια των θηρίδων εισέρχεται η επιθυμία και ο άνθρωπος και δια των λογισμών και κάνει συγκατάθεση. Έτσι. Το να μας έρθουν οι λογισμοί, τι ώρα που το λέγει ο Άγιος Παΐσιος, οι λογισμοί μοιάζουν με τα πετεινά του ουρανού που πετάνε πάνω. Τι να κάνουμε, να τους πορεύσουμε, δεν γίνεται, ή με τα αεροπλάνα. Μπορούμε όμως να πορεύσουμε στα πετεινά του ουρανού, να έρθουν και να κατασκηνώσουν και να κάνουν φωλιά στο κεφάλι μας. Τι θέλει να πει ο Άγιος Παΐσιος, να έχουμε την ευχή του όλοι. Να μην κάνουμε συγκατάθεση στον λογισμό. Μας πυρπόλησε ο λογισμός με τις επιθυμίες, με το ένα, με τις φιλοδοξίες, με τις φιλιδονίες, τις φιλεργυρίες. Ναι, να μην κάνουμε συγκατάθεση. Άπως και κάνουμε συγκατάθεση, ήρθε η πτώση. Υπάρχει μια άλλη ωραία φράση στην Αγία Γραφή που θυμίζει το ποδόσφαιρο. Λέει, μη δότε χώραν το πονηρό. Δηλαδή, μην αφήνεις κενό χώρο και έρθει ο επιτιθέμενος και πετύχει το στόχο του. Επιτιθέμενος για μας είναι ο πονηρός, είναι ο πειρασμός. Αν αφήσουμε κενό χώρο στην ψυχή μας, αυτός θα επιτεθεί και θα μας προσβάλλει. Θα μας κάνει κακό. Το λέει ξεκάθαρα, μη δότε χώρον το πονηρό. Όσοι έχετε παρευρεθεί σε ακολουθία εγγενείου ναού, θα έχετε δει τον αρχιερέα επάνω από τα αρχιερατικά του άμφια να φορά ένα άλλο άμφιο, λευκό. Αυτό έχει μια παράξενη ονομασία. Λέγεται σάβανο. Σάβανο. Και όταν ο αρχιερέας αλήθει με τα μοίρα, με το Άγιο Μύρο, την Αγία Τράπεζα, τον ναό, κάνει δεήσεις, ηκεσίες, γονατίζει, να γίνει ο ναός κατοικητήριον της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό πάμε στην Εκκλησία και αγιαζόμαστε και παίρνουμε σκόνη από την Εκκλησία και βάζουμε, λένε ιστορικοί, στους ασθενείς και θεραπεύονται. Και σήμερα πάνε οι Βεδουίνοι στο Σινά και παίρνουν από αυτή τη σκόνη και με αυτή τη σκόνη θεραπεύονται οι ασθενείς τους. Λοιπόν, γιατί ονομάζεται σάβανο? Ακριβώς γι' αυτό που λέμε τώρα με το Άγιο Βάπτισμα. Είναι νεκρός. Ότι ο άνθρωπος θα είναι νεκρός για την αμαρτία. Για να κατοικήσει ο Θεός σε καθαρό ναό από την αμαρτία. Σε καθαρό δηλαδή ναό ψυχής από την αμαρτία. Ναι, διότι... Όπως έχουμε ένα σεβασμό στον ναό, στον οίκο της λατρείας και της προσευχής, έτσι. Πολύ ωραίο αυτό που είπατε τώρα, κύριε Σκόδρα μου. Διότι το σώμα του ανθρώπου είναι ναός. Είναι ναός. Αυτή είναι η ουσία. Τον οποίο ναό τι πρέπει, να τον διατηρούμε καθαρόν. Από τι μολύνεται ο ναός, δηλαδή το σώμα μας, που είναι το κατοικητήριο της ψυχής και του Παναγίου Πνεύματος. Από τι μου γίνεται, από τα σαρκικά αμαρτήματα. Έτσι. Και από τα αμαρτήματα γενικότερα. Γι' αυτό είπαμε ότι πρώτα βλέπουμε θεολογικά την αξία του σώματος. Ότι εμείς είστε ναός Θεού ζώντος. Εμείς οι βαπτισμένοι. Γι' αυτό το σώμα μας οφείλουμε να το προσέχουμε. Οφείλουμε να πηγαίνουμε στους γιατρούς. Οφείλουμε να το διατηρούμε όμως καθαρό. Έτσι. Από κάθε ρήπο. Και από κάθε αμαρτία, αυτή είναι η θεολογική έννοια της καθαρότητας του σώματος, αδελφοί μου. Τα άλλα φυσικά έχουν και κοινωνικές προεκτάσεις, το όνομά μας, το όνομα. Ξέρετε πόσο πρόσχαν, αδελφοί μου, το όνομα. Ζούμε, λέει, για μια αξιοπρέπεια. Ζούμε για το όνομά μας. Το εννοούσαν, παιδί μου, πρόσεξε, μην παρασυρθείς, μην βγει το όνομά σου, μην βγει το όνομα της οικογένειας. Τα θυμόσαστε, εμείς οι γέροι οι παλαιότεροι, εμείς οι γέροι που φτάσαμε πάμε 70, ναι, τα θυμόμαστε αυτά, παιδί μου πρόσεχε, έλεγαν οι μητέρες, τις κοπέλες τους, τα παιδιά τους, μην βγει το όνομα της οικογένειας. Οι μάρτυρες λέγανε το όνομα Χριστιανός, δεν θα ντροπιάσω το όνομα Χριστιανός.
Ένα είδα την Αγία Μαρίνα προχθές. Κάτι θυμήθηκα που νομίζω ότι είναι σημαντικό. Βρέθηκε μια επιστολή του Γεωργίου Καραϊσκάκη του ήρωα του 21 προς άλλον οπλαρχηγό και του υπόσχεται βοήθεια και ότι ποτέ δεν θα τον κατακρίνει και όταν χρειαστεί τον βοηθήσει. Και πώς υπογράφει. Αν δεν σε βοηθήσω να βγω από τη βάφτισή μου. Και παρακάτω ο άλλος οπλαρχηγός δίπλα στο Καραϊσκάκη, το ίδιο. Να βγω από το βάφτισμά μου, άλλος να βγω από τη βάφτισή μου. Μου έκανε εντύπωση το Θεοφιλέστατε. Σημαίνει. Που σημαίνει δηλαδή ότι η ιερό. Να μην είμαι χριστιανός. Ναι. Ναι. Να μην είμαι χριστιανός. Ο πρασινός του 21. Αυτό να το, είναι, φέτος έχουμε τα 200 χρόνια από το 20. Να είναι ένα λαμπρό στοιχείο τι σημαίνει η θρησκευτικότητα των ηγετών του αγώνα του 1921. Πίστευαν, ξέραν την παράκληση απ' έξω, πίστευαν στη βάφτιση και λέγαν τη φράση αυτή να βγω από τη βάφτισή μου. Δηλαδή να μην είμαι χριστιανός. Τι σπουδαίο όνομα να έχει κανείς τη λέξη αυτή στη ζωή. Έτσι. Του χριστιανός. Πίστευαν ότι γονάτιζαν μπροστά στις Άγιες εικόνες, στην εικόνα του Αφέντη του Χριστού, της Κυράς της Παναγιάς, έκαναν τάματα, Κυρά Παναγιά, να σου ασημώσουμε την εικόνα, να σου φέρουμε ασημένια καντήλια, βοήθησέ μας στον αγώνα για τη λευτεριά του γένους, για τη λευτεριά του έθνους. Αχ, Μπαρμπαθοδωρή και άλλοι άνθρωποι του Θεού, ελαττώματα και αδυναμίες όλοι οι άνθρωποι έχουν. Πού, ουδείς αναμάρτητος. Πού να ακούσουν σήμερα οι απλορχηγοί τι λένε μερικοί συνέλληνές μας, τι λένε. Και τι να αυτό και γιατί να βαφτιστούμε και γιατί να παντρευτούμε στην Εκκλησία και ούτω καθεξής. Φθορά. Αδελφοί μου, να αντισταθούμε σε όλα τα ρεύματα που έχουν κατακλείσει την πατρίδα μας. Να παραμείνουμε ορθόδοξοι χριστιανοί στο δόγμα και στο ήθος. Προχωράμε. Τώρα μπαίνουμε στο στίχο που τον έχει παρεξηγήσει σχεδόν όλος ο κόσμος. Τι γίνεται με αυτό το στίχο, Θεοφιλέστατε. Λέει, ο αποθανόν δε δικαίωται από τις αμαρτίες. Τι νομίζω πολλοί κόσμος ότι σημαίνει αυτή η φράση. Αυτός που έφυγε από τη ζωή αυτή, τώρα δικαιώνεται σε όλα. Ό,τι δηλαδή, και αν έκανε. Δηλαδή. Λάθος. Δεν εννοεί αυτό. Όχι, ο λαός πώς το εννοεί. Αυτός που έφυγε από τη ζωή αυτή. Συγχωρείτε και οι αμαρτίες του σβήνουν. Σβήνουν. Λάθος. Δεν εννοεί αυτό. Αυτός που βαφτίστηκε και λούστηκε στο βάπτισμα, αυτός πέθανε ως προς το κακό και άρα ελευθερώθηκε από το κακό και δεν αμαρτάνει πλέον. Αυτό σημαίνει. Είναι νεκρός. Είναι νεκρός για την αμαρτία. Έτσι. Ο γάρ αποθανών δε δικαίωται από τις αμαρτίες. Διότι όποιος πέθανε έχει σταματήσει να αμαρτάνει. Όπως ο νεκρός ούτε από την αμαρτία επηρεάζεται πλέον, ούτε μπορεί να κάνει οποιαδήποτε αμαρτία πράξη. Αγαπητοί Θεοφιλέστατε, λοιπόν είναι σημαντικό αυτό που μαθαίνουμε σήμερα. Η φράση αυτή δεν αφορά αυτόν που έφυγε από τη ζωή αυτή, αλλά αυτόν που μένει στη ζωή αυτή και κάνει αγώνα πνευματικό και είναι νεκρός ως προς την αμαρτία. Αυτός είναι καθαρός και ελεύθερος, δικαιωμένος από την αμαρτία. Δηλαδή είπαμε δια του Αγίου Βαπτίσματος, ο άνθρωπος συνθάπτεται, πεθαίνει. Έτσι. Πεθαίνει ο παλαιός άνθρωπος μέσα στην κολυμβήθρα. Έτσι. Μέσα στην κολυμβήθρα. Και να σκεφτόμαστε τον Ιωσήφ τον Μπάγκαλο εκεί στην Αίγυπτο όταν δέχτηκε την πρόκληση. Πώς είναι δυνατόν να διαπράξω την αμαρτία ενώπιον Κυρίου του Θεού. Η πανταχού παρουσία του Κυρίου αδελφού να μας συνέχει ότι συνεχώς ευρισκόμεθα ενώπιον του Κυρίου. Πώς να διαπράξω την αμαρτία ενώπιον Κυρίου του Θεού μου. Και ο Δαβίδ πάλι το λέει πάρα πολύ ωραία. Πού πορευθώ. Από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου που φύγω. Εάν αναβώ εις τον ουρανό, εσύ υπάρχεις εκεί. Στα έσκατα της θαλάσσης και εκεί με παρακολουθείς, όπου κι αν πάω. Γι' αυτό να καλλιεργούμε αυτή την πίστη της πανταχού παρουσίας του Θεού. Ξέρετε, θα μας προφυλάξει από πολλές πτώσεις, από πολλές αμαρτίες, από πολλές κακοτοπιές. Συνεχίζουμε. Στους στίχους τώρα 8, 9, 10 και 11... Λοιπόν, υπάρχει αυτή η διάδα. Πεθάναμε με τον Χριστό για να πεθάνει το κακό μέσα μας. Και αναστενόμαστε με τον Χριστό για να ζήσουμε καινούργια ζωή γεμάτη αρετές. Το ίδιο πάλι. Εγερθείς εκ νεκρών ο Χριστός ουκέτε αποθυνήσει. Διότι θάνατος αυτού ουκέτε κυριεύει. Αναστήθηκε, δεν ξαναπέθανε ο Χριστός. Έτσι και εσύ άνθρωπε, βγαίνεις από τη βάφτιση. Βγαίνεις λουσμένος λοιπόν από τη βάφτιση και από το φως του Θεού. Να μην ξαναμαρτήσεις. Στο 10.
Ο γαρα πέθανε, τι αμαρτία, απέθανε νεφάπαξ. Ο δε ζει, ζει το Θεό. Πέθανε, οριστικά πέθανε και οριστικά ζει. Αυτός είναι ο αγώνας μας. Και στο 11, και τελειώνει με αυτό Θεοφιλέστατε, και όπως ο Χριστός ζει για τον Θεό, έτσι και εσείς να θεωρείτε τους εαυτούς σας νεκρούς ως προς την αμαρτία, αλλά και ζωντανούς για τον Θεό, ενωμένους με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο Κύριός μας. Λογίζεστε εαυτούς νεκρούς είναι την αμαρτία. Λέω να θεωρείτε τον εαυτό σας νεκρό για την αμαρτία. Να μην σκέπτεστε καν την αμαρτία. Όπως ο νεκρός. Όπως ο νεκρός. Ο νεκρός δεν μπορεί να σκεφτεί, αδελφοί μου. Δεν μπορεί να διαπράξει την αμαρτία ο νεκρός. Δεν ξέρω, αναφέραμε εδώ, Θεοφιλέστατε, ένα παράδειγμα από ένα σκητικό βιβλίο. Ένας ηγούμενος εκεί είπε στο πνευματικό του παιδί τι σημαίνει να είμαστε νεκροί ως προς την αμαρτία. Και του λέει, θα πας στο κημητήριο της Μονής και θα πεις εκεί στους νεκρούς όλο κατηγορίες. Ότι είναι φαύλοι, ότι είναι αμαρτωλοί, ότι είναι αχροί, ότι είναι άθλοι. Και θες να μου πεις τι σου είπανε. Πήγε λοιπόν ο υποτακτικός, έκανε ό,τι του είπε ο ηγούμενος, ο γέροντάς του, τα είπε αυτά που λέμε τώρα τα αρνητικά, γύρισε και το ρωτάει ο γέροντας, τι σου είπανε, τι σου απαντήσανε. Λέει, τίποτα γέροντα. Έτσι και εσύ λέει, όταν σε κατηγορούν, όταν σε χλεβάζουν, ήρεμα, ειρηνικά, χωρίς μισή κακία, αμυσή κακός. Τώρα, αυτό είναι ταπείνωση. Τώρα θα πας, λέει, δεν θα είσαι σαν νεκρός. Όπως οι νεκροί δεν απαντάνε, έτσι και εσύ σαν νεκρός δεν θα απαντάς στους χλεβασμούς των άλλων. Τώρα λέει, θα πας και θα επαινείς τους νεκρούς, θα πεις εγκόμια, θα πεις διάφορους έτσι χαρακτηρισμούς. Και λέει, να πεις τι σου είπανε. Γύρισε. Τι σου είπανε, τίποτα γέροντα. Αφού είναι νεκροί. Έτσι και εσύ του λέει. Δεν είσαι νεκρός. Στο διατάφτα, είτε μας εγκομιάζουν, είτε μας υποτιμούν, είτε μας συκοφαντούν, είτε μας λένε ότι παράγουμε έργων πνευματικών κλπ. Εμείς νεκροί. Ούτε να υπερηφανευόμαστε, ούτε να μελαγχολούμε, ούτε τίποτα. Ο νεκρός είτε τον επενέσουμε, είτε τον υποτιμίζουμε, παραμένει νεκρός απαθής. Απάθεια. Απαθής, αυτή είναι η απάθεια. Δεν έχει πάει. Και όλος ο αγώνας του ανθρώπου, του χριστιανού, εκεί αποσκοπεί στην έκρωση, στην έκρωση του παλαιού αυτού μας, στην έκρωση του ιδίου θελήματος, στην έκρωση της αμαρτίας. Γι' αυτό η άλλη περίπτωση λέγει ο μεγάλος Απόστολος Παύλος, νεκρώσατε ουν τα μέλη ημών τα επιτελείς, της γης. Είδατε. Με τα υγιεινά φρονήματα. Και όλα αυτά τα σαρκικά αμαρτήματα. Ή λέει κάπου αλλού, περιφέρονται στην έκρωση του Χριστού. Δηλαδή να σκέφτεστε το θάνατο του Χριστού, ότι εσείς έχετε μια αποστολή να πεθάνετε μέσα σας το κακό, την αμαρτία. Γι' αυτό βλέπετε στα μοναστήρια έχουν βάλει μια ωραία φράση. Αν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν θα πεθάνεις. Δηλαδή αν πεθάνεις το κακό, τώρα που ζεις, πριν πεθάνεις βιολογικά. Να είσαι νεκρός για την αμαρτία. Τότε δεν θα πεθάνεις, δεν θα πας στην κόλαση όταν θα πεθάνεις βιολογικά. Αυτό να δώσει ο Θεός. Γι' αυτό η Εκκλησία έβαλε τον Απόστολο αυτόν, Θεοφιλέστατε. Γιατί είναι ακριβώς αυτή η διπλή κίνηση της βαπτίσεως. Μπαίνει ο άνθρωπος μέσα και νεκρώνει το κακό. Και βγαίνει από το νερό του βαπτίσματος καινούριος άνθρωπος. Και κάνει μόνο το καλό. Αυτό είδαμε σήμερα. Για να έρθει λοιπόν αυτή η νέκρωση, χρειάζεται συνεχής αγώνας. Διαρκής προσευχή, μετάνοιες, πάλι εσωτερική. Να νεκρώσουμε, αδελφοί μου, τον παλαιό άνθρωπο, τον παλιά άνθρωπο. Περιφέρομαι τον παλιά άνθρωπο μέσα μας. Με τον εγωισμό του, με τις φιλοδοξίες, με τις φιλιδονίες, με τις φιλαργυρίες. Με τη βοήθεια του Θεού. Φτάσαμε στο τέλος. Μήπως να πω το Ευαγγέλιο που είναι εύκολο. Είναι. Να πάμε και στο Ευαγγέλιο. Και να κλείσουμε το Ευαγγέλιο. Έχει δύο σημεία που είναι πάρα πολύ ωραία. Να πάμε λοιπόν και στο Άγιο Ευαγγέλιο. Το διαβάζω αυτό χωρίς τη μετά. Το οποίο διαβάζεται στο μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος. Να πάμε. Προέρχεται από το Καταμαθαίων Ευαγγέλιο και είναι μία από τις εμφανίσεις του Χριστού μετά την Ανάσταση. Λέει, από λοιπόν, τις 11 εμφανίσεις. Από τις 11 εμφανίσεις. Το καιρό εκείνο οι 11 μαθητές επορεύθησαν στην Γαλιλαία εύκολο. Εις το όρος ου ετάξα το αυτής ο Ιησούς, όπου όρισε για αυτούς ο Χριστός μας. Και οι δόντες αυτών προσεκίνησαν αυτό. Οι δε δίσασαν. Τι σημαίνει αυτό. Κάποιοι εκεί από τους 500 δεν πίστεψαν ότι αυτός
είναι ο Χριστός που αναστήθηκε. Υπήρξαν και τότε άνθρωποι αμφιβάλλοντες. Και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησεν αυτής λέγον, εύκολο, εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Τι σημαίνει αυτό? Μου δόθηκε κάθε εξουσία και τώρα ως άνθρωπος μου δόθηκε εξουσία. Ως Θεός έχω την εξουσία εν ουρανό και επί γης. Τώρα την ανέλαβα και ως άνθρωπος. Δεν λέει μου δόθηκε πάσα δύναμης, μου δόθηκε πάσα εξουσία, πάσα κυριαρχία. Ο Χριστός λοιπόν κυριαρχεί, είναι ο Παντοκράτορας. Γι' αυτό τον έχουμε στην Εκκλησία Παντοκράτορα. Να πούμε πάλι ναι. ότι ο Κύριος είναι Θεάνθρωπος. Έτσι. Δηλαδή τέλειος Θεό. Θεός και τέλειος άνθρωπος. Έτσι. Δύο φύσεις. Αλλά ένα πρόσωπο και μία υπόσταση. Εντάξει, αυτό ξέρουμε και αυτό κηρύττουμε. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Θεάνθρωπος. Διπλού στη φύση, αλλού την υπόσταση. Έτσι. Προχωράμε. Και λέει πορευθέντεσουν, λοιπόν, αφού πορευθείτε, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, να κάνετε μαθητές όλα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αυτούς εις το όνομα, βλέπετε έχει ένα όνομα, λέει το όνομα για τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, γιατί είναι μία η ουσία. Ένας Θεός, ένας, τα τρία πρόσωπα, τριάς εν μονάδι, μονάς εν τριάδι, ο Θεός μας είναι τριαδικός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, για το λόγο αυτό κάνουμε και το σημείο του Σταυρού κατά αυτόν τον τρόπο και πρέπει να τον κάνουμε πάντοτε σωστά το Σταυρό μας, αδελφοί μου, και με παρησία, διότι είναι η ομολογία μας, είναι το όπλο κατά του διαβόλου, είναι η ασφάλειά μας, είναι η ευλογία μας. Γι' αυτό λέγει δηλαδή, στο όνομα του Πατρός και όχι στα ονόματα. Και λέει τελευταία, εδώ τώρα είναι το νέο στοιχείο που θα αναφέρουμε, διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα ανετιλάμεν ημίν. Ερώτημα, αφού λέει πιο πάνω μαθητεύσατε, γιατί λέει και παρακάτω διδάσκοντες? Δεν είναι το ίδιο πράγμα το μαθητεύω αυτό με το διδάσκω? Απάντηση, πατηρική. Το μαθητεύω είναι για τα δόγματα της Εκκλησίας. Το διδάσκοντες είναι για τα παραγγέλματα της Εκκλησίας. Τα δόγματα, αυτό που λέμε τώρα, ο τριαδικός Θεός, οι δύο φύσεις του Χριστού, η ανθρωπολογία, η διφυής ο άνθρωπος, αυτά είναι τα δόγματα. Τα παραγγέλματα είναι τηρήν πάντα όσα ανετιλάμεν εμείς. Θα αγαπάτε, θα είστε ταπεινοί, λοιπόν θα είστε ειρηνοί. Ο τρόπος ζωής. Βλέπετε λοιπόν δόγμα και ήθος. Δόγμα και ήθος. Να το, μαθητεύσατε είναι το δόγμα και διδάσκοντες είναι το ήθος. Και τα δύο η Εκκλησία τα κάνει. Δεν μπορεί να είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι ως προς την πίστη, αλλά η ζωή μας να μην είναι χριστιανική, να μην είναι ορθόδοξη, αδελφοί μου. Για να σωθεί ο άνθρωπος θα πρέπει να είναι μέλος της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού και δόξα τω Θεώ. Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, βαπτισμένοι στην κολυμβήθρα της Ορθοδοξίας. Ανήκουμε στην Εκκλησία που ο Κύριος ίδρυσε επί της γης. Δεν υπάρχουν πολλές εκκλησίες, θα το πούμε και σήμερα. Μία είναι η Εκκλησία, η Αγιωτόκος Εκκλησία, η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία, η οποία παραχάραχτα και παρασάλευτα κρατεί και διατηρεί και διδάσκει όσα ο Κύριος παρέδωσε στους Αγίους Αποστόλους και οι Άγιοι Απόστολοι στους Διαδόχους, στους Αγίους Πατέρας, μέχρι και σήμερα και μέχρι συντελείας των αιώνων. Αλλά χρειάζεται και η Ορθόδοξη Χριστιανική ζωή, διότι δυστυχώς, αδελφοί μου, άλλα παραγγέλει ο Κύριος, άλλα διδάσκει το Άγιο Ευαγγέλιο, άρα διδάσκει η Αγία μας Εκκλησία και άλλα πράττουμε εμείς. Ειδικά στις ημέρες μας. Ειδικά στις ημέρες μας. Η αμαρτία μετά την πτώση εισήλθε στη ζωή μας. Αλλά οι άνθρωποι είχαν μια συνέστηση της αμαρτωλότητος. Σήμερα διαπράττουμε τη μεγαλύτερα αμαρτία όλων των εποχών. Ποια είναι, θα την πούμε και σήμερα. Ότι πάψαμε να θεωρούμε την αμαρτία αμαρτία. Αυτή είναι η μεγαλύτερα αμαρτία όλων των εποχών. Πάψαμε να θεωρούμε την αμαρτία αμαρτία. Έχει βγει από το λεξιλόγιο η λέξη αμαρτία. Και για την αυτό... ονομάζουμε αστοχία, την ονομάζουμε διαφορετικά. Επιλογή. Αυτό. Έτσι καταργήθηκε η λέξη συνείδηση. Αφού καταργήθηκε η λέξη αμαρτία στο λεξιλόγιο μας, θα καταργήθηκε η λέξη συνείδηση. Γιατί λοιπόν είναι η μεγαλύτερα αμαρτία όλων των εποχών?
που πάψαμε να θεωρούμε την αμαρτία αμαρτία, γιατί δεν το ότι μετανιώνω. δεν θα οδηγηθούμε ποτέ στη μετάνοια. Όταν δεν θεωρώ αμαρτία να πάρω αυτό το ποτήρι μαζί μου στην τσέπη μου, που είναι κλοπή, δεν το θεωρώ αμαρτία, δεν θα μετανοήσω ποτέ. Καταλάβατε, αδελφοί μου. Πάψαμε λοιπόν να θεωρούμε την αμαρτία αμαρτία. Και αφού πάψαμε να θεωρούμε την αμαρτία αμαρτία, η αμαρτία κορυφώθηκε. Έγινε ένα τεράστιο βουνό. Ένα τεράστιο βουνό έγινε η αμαρτία. Και λησμονούμε τα Σόδομα και τα Γόμορα. Λησμονούμε την εποχή του Νόη με τον κατακλυσμό. Τα λησμονούμε όλα αυτά που αίτιο είναι η αμαρτία. Και στα Σόδομα και στα Γόμορα, στην Πεντάπολη και στην εποχή του Νόη, αίτιο της καταστροφής η αμαρτία. Να αποφεύγουμε την αμαρτία. Με τη χάρη του Θεού, άνθρωποι είμαστε. Το έχουμε πει ένα τρισεκατομμύριο φορές. Άνθρωποι είμαστε, αδυναμίες έχουμε. Να μετανοούμε, αδελφοί μου. Πόσες φορές, άπειρες φορές, αναρρύθμιτες φορές, έπεσα. Σήκω, παιδί μου, έπεσα. Σήκω, παιδί μου. Μετανοώ, ήμαρτον Κύριε, στον πνευματικό, στο πετραχύλιο. Ήμαρτον Κύριε. Και ολοκληρώνεται το Ευαγγέλιο με την πιο παρήγορη φράση που είπε ο Κύριος. Και ειδού εγώ με θυμών ημί πάσα τα ημέρας έως τη συντελείας του αιώνος. Αμήν. Όλες οι λέξεις έχουν σημασία. Και ειδού, να! Δηλαδή ο Κύριος δίνει εδώ έμφαση. Κοιτάξτε καλά. Αυτό πάνε να πει το ειδού. Εγώ. Όχι κάποιος άλλος. Όχι κάποιο σύστημα. Όχι κάποιος άνθρωπος. Εγώ. Δηλαδή ο παντοδύναμος, ο πολυέσπλαυνος. Με θυμών ημί. Είμαι μαζί σας. Όχι λέει θα είμαι. Είμαι σίγουρα μαζί σας. Πάσα στα ημέρας, όλες τις ημέρες, έως τη συντελεία του αιώνος. Αμήν. Μέχρι να τελειώσει αυτός ο κόσμος και γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Παρήγορο το ότι δεν είμαστε μόνοι. Δεν είμαστε ορφανοί. Πορευόμαστε μαζί με τον Κύριο. Με αυτόν συμπορευόμαστε. Το έχουμε ξαναπεί, είναι και αγωνοθέτης, αλλά είναι και συναθλητής και συνασχητής. Και το τέλος που μας περιμένει να είναι αυτό το τέλος. Δηλαδή, αυτό πάνε πει τέλος, ο σκοπός της ζωής, να φτάσουμε στη Βασιλεία του Θεού. Αγαπητοί μου αδελφοί, μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστούμε που και σήμερα κάνατε αγάπη, μας φιλοξενήσατε στα σπίτια σας. Προσπαθήσαμε με τη χάρη του Κυρίου να προσεγγίσουμε το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος, να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε τι σημαίνει για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς Άγιο Βάπτισμα. Τι σημαίνει νέκρωση του κακού εαυτού μας. Τι σημαίνει συνθάπτωμε με τον Χριστόν και συνανίσταμε. Έτσι. Τι σημαίνει Θεία Χάρις. Τι σημαίνει λύτρωση, τι σημαίνει αγιασμός. Τι σημαίνει κάθαρση. Τι σημαίνει φωτισμός. Τι σημαίνει θέωση. Δόγμα και ήθος. Τι σημαίνει δόγμα και ήθος. Μην ξεχωρίζουμε την πίστη από τη ζωή. Είμαι χριστιανός, πρέπει να ζω χριστιανικά όπως θέλει ο Κύριος. Επαναλαμβάνω, παλεύουμε με τρεις εχθρούς. Νύχτα και ημέρα. Τον διάβολο, τον κόσμο, τον κακό εαυτό μας. Να παραδειγματιζόμαστε από τη ζωή των Αγίων μας. Να αγαπήσουμε το αγωνιστικό φρόνημα, να αγαπήσουμε τη μετάνοια, τη μυστηριακή ζωή, την πνευματική ζωή, την αγνότητα και την καθαρότητα. Να αγαπήσουμε τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας, τα οποία να συμμετέχουμε με πίστη, αδελφοί μου, διότι δια των Αγίων Μυστηρίων ενούμεθα με τον Κύριό μας και προγευόμαστε παράδεισο και προγευόμαστε ουρανό. Κύριε Σκόνδρα. Δική μου χαρά και τιμή να βρίσκουμε εδώ στην εκπομπή αυτή και να βγαίνει ωφέλεια. Πρώτα για μας και μετά για τους ακροατές μας. Να έχετε όλα τα καλά του Θεού, αδελφοί μου. Όλες τις χάρες και τις χαρές του Παραδείσου. Όλα τα δώρα του ουρανού, όσα τα άστρα του ουρανού και η άμμος της θαλάσσης, τόσες χάρες, χαρές και ευλογίες να έχετε από τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστόν, τον Αμήν. Σωτήρα και λυτρωτήν του κόσμου. Αμήν. Χαίρετε.